Έχουν λάβει τελεσίγραφο αρκετοί χιλιάδες επαγγελματίες ότι ή πληρώνουν, εξοφλούν τα χρέη τους ή χάνουν την ασφάλιση. Συγκεκριμένα να πούμε λοιπόν ότι ο ΙΕΦΚΑ λέει ότι από την 1η Μαρτίου δεν θα καλύπτει τα έξοδα για αγορά φαρμάκων και νοσηλείας σε όσους επαγγελματίες δεν αποπληρώσουν τις οφειλές τους. Για ποιες οφειλές λοιπόν μιλάμε? Μέχρι 29 Φεβρουαρίου να πούμε ότι θα πρέπει να τις αποπληρώσουν, να τις εξοφλήσουν, και μιλάμε για ποσά που αφορούν στις εισφορές σύνταξης και ξεκινούν το 2023 και ξεκινούν από 2.039,4 ευρώ μέχρι και 6.578,76 ευρώ. Αφορά τις εισφορές υγεία, τις εισφορές υπερσύνταξης, γιατί οι εισφορές υγείας για να συντηρήσει κάποιος το καθεστώς της περίθαλψής του θα έπρεπε να τις πληρώνει έτσι κι αλλιώς την περασμένη χρονιά, αλλά αυτά τα ποσά έχουν μείνει καβά και θα πρέπει τώρα να εξοφληθούν. Εάν δεν εξοφληθούν, χάνεται η ασφάλιση. Λοιπόν, και για να μπορέσουν λοιπόν να την κερδίσουν και πάλι, θα πρέπει ή να τα εξοφλήσουν εφάπαξ ή να τα ρυθμίσουν σε δόσεις. 24, παρακαλώ. Τώρα βεβαίως να πούμε ότι δεν χάνεται τελείως η περίθαλψη. Ουσιαστικά χάνεται η κάλυψη των εξόδων που κάνει κάποιος. Όποιος έχει άμκα, ως ήθιστε, έχει πρόσβαση στις δημόσιες δομές υγείας, δηλαδή στα δημόσια νοσοκομεία και για περίθαλψη, αλλά βεβαίως θα πρέπει να πληρώσει φάρμακα και κάποιες άλλες ενδεχομένως άλλες συναλλαγές που θα έχει με το νοσοκομείο. Αυτές δεν καλύπτονται από τον ΙΕΦΚΑ, είπαμε, εάν δεν εξοπληθούν τα ποσά τουλάχιστον των εισφορών του 2023. Τώρα, αν μπουν και άλλα χρέη για κάποιους άλλους που χωστάνε, αυτή είναι μια άλλη ιστορία, για να τη δούμε μέχρι τέλος Φλεβάρι.